μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληροτράχυλη ομάδα του Ροναπόα, τους παρακολούθησα και στο παιχνίδι με την Έστω Χρυσούπολης. Μπήκαμε στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά, είχαμε συγκέντρωση, είχαμε διάθεση, είχαμε πάθος, είχαμε όλα όσα θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα. Κάναμε αρκετές ευκαιρίες, σημειώσαμε 4 τέρματα και ήταν ένα παιχνίδι για μας, μπορώ να πω ότι έπρεπε να κάνουμε πολύ καλή διαχείριση, ούτως ώστε να τελειώσει το παιχνίδι, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως, δεν μου αρέσει να αναφέρουμε στη διαιτησία, θα πω μόνο κάτι. Οι διαιτητές καλό θα είναι να σέβονται όλες τις ομάδες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, να σέβονται την ομάδα του Πανσεραϊκού και να μην είναι πρωταγωνιστές αυτοί στους αγώνες. Πρωταγωνιστές πρέπει να είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Γιάννη, εύχομαι η ομάδα του να πετύχει το στόχο της και εμείς πρέπει να δουλέψουμε στη συνέχεια για να μην δίνουμε το δικαίωμα ακόμη και σε έναν διαιτητή που δεν είναι σε καλή μέρα να μας κάνει έστω το παραμικρό λάθος εις βάρος μας. Να ξέρετε ότι καθημερινά θα προσπαθούμε να γινόμαστε πολύ καλύτεροι, ούτως ώστε να έχουμε πολύ καλές εμφανίσεις και να έχουμε νίκες για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να πάρουμε το πρωτάθλημα και να αλλάξουμε κατηγορία. Σε 6 παιχνίδια ο Πανσεραϊκός 8 γκολ. Σήμερα σε ένα παιχνίδι 5 γκολ. Αλλάζει κάτι? Σίγουρα. Είναι πιο εύστοιχοι οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε αλλάξει το σύστημα της ομάδος. Παίζουμε πλέον με 2 επιθετικούς. Προσπαθούν τα παιδιά, αφού μειώνουν αυτά που ζητάμε. Κρατήσαμε τα προηγούμενα καλά που είχε ο προηγούμενος συνάδελφος και φίλος ο Νίκος Μουντίδης. Προσθέσαμε κάποια δικά μας εμείς και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Α, επιθετική φιλοσοφία από Άγγελο Δικό. Ναι. Όταν είσαι σε μια ομάδα όπως λέγεται Πανσεραϊκός, δεν μπορείς να έχεις αμυντική φιλοσοφία.